Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα. Γεια σας. Τι γίνεται τώρα με αυτό το σοκ το γερμανικό, πώς το εξηγείτε εσείς? Αυτό τώρα που έγινε να αποκλειστεί η Γερμανία από τον πρώτο γύρο είναι σαν να έγινε σεισμός στη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μιλάω και με Γερμανούς φίλους που ήταν παλιά που παίζανε στην Bundesliga, όλοι είναι σχεδόν σοκαρισμένοι. Δηλαδή άλλος λέει, καλά λέει, τι 11 κατέβασε, ο άλλος λέει ότι από την αρχή φαινόταν ότι δεν θα πάμε καλά. Έχει πειράξει πάρα πολύ, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο μπαμ ήταν αυτό. Επί του αγωνιστικού κάποια εξήγηση υπάρχει, εσείς που είδατε τα παιχνίδια και ξέρετε την ομάδα? Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πούμε αυτό που είδαμε και πριν το Μουντιάλ, ότι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Γερμανίας, εκτός της Σαουδική Αραβία που κέρδισαν 2-1 στο τελευταίο παιχνίδι, κάναν μεγάλο, δεν κέρδισαν. Δηλαδή ούτε τη Γαλλία, ούτε την Αγγλία, ούτε την Βραζιλία, κάναν μεγάλο, και αυτό ήταν κάποιο σημάδι. Λέγανε ότι άμα πέσουμε με δύσκολες ομάδες θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν πεπισμένοι ότι μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά, αλλά είχαν και... Γιατί μιλούσα και με τον Ρεχάκελ, όταν συναντηθήκαμε, και αυτός έλεγε ότι είδε ομάδες σαν την Ισπανία, σαν τη Βραζιλία, σαν τη Γαλλία, που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα αν συναντηθούμε με αυτές τις ομάδες. Καλά, κανένας τους δεν πίστευε ότι θα αποκλειστούν από αυτόν τον όμιλο. Σωστά. Τώρα φαντάζομαι και ο κότς ήταν, δεν ξέρω αν μιλήσατε, στεναχωρημένος οπωσδήποτε όπως όλοι οι Γερμανοί. Η Bild έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο που λέει χωρίς λόγια τι να πούμε κτλ. Ναι, μιλήσαμε, αλλά επειδή τον παίρνανε πολλοί δημοσιογράφοι τηλέφωνο, λίγο μιλήσαμε και αυτός έτσι το είδε. Λέει, αυτό είναι σαν ένα σοκ για τη Γερμανία, απίστευτο, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και στα τρία παιχνίδια οι Γερμανοί δεν ήταν τόσο καλοί. Δηλαδή αυτοί σαν ουδέτεροι που παρακολουθούμε τα παιχνίδια, λίγο περιμέναμε ότι δεν θα πάει και τόσο καλά η Γερμανία, γιατί δεν έδειξε και σε αυτά τα παιχνίδια πολλά πράγματα. Ναι. Προφανώς όμως είναι και ένα σοκ για όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ, γιατί όσο να είναι Μουντιάλ, τώρα λέγαμε χωρίς Ιταλία, δεν νοείται, δεν ήταν η Ιταλία. Τώρα και χωρίς Γερμανία, τι γίνεται τώρα, ανοίγει ο δρόμος για τη Βραζιλία, λέτε? Εγώ νομίζω ότι σίγουρα αυτό είναι σωστό που λέτε, γιατί τη Γερμανία έχουμε συνηθίσει. Η Γερμανία, πρέπει, εσείς το ξέρετε καλύτερα, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από τον πρώτο γύρο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Ναι. Πάντα συμμετείχε, αλλά νομίζω δεν είναι μόνο η Βραζιλία, είναι και άλλες πολύ καλές ομάδες. Δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρα κάποιο φαβορί, γιατί έχει εκτός τη Βραζιλία και άλλες ομάδες καλές. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε για τους Βραζιλιάνους, σίγουρα αυτό λίγο και σαν αστείο, αφού αποκλείστηκαν οι Γερμανοί, τουλάχιστον θα είναι χαρούμενοι οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν με τους Γερμανούς. Γιατί οι Γερμανοί, αν περνούσαν, είναι επικίνδυνοι. Σωστά, αυτό μας είπε και ο Αλέξης πριν από λίγο, γιατί τώρα θα παίξουμε το Μεξικό, έτσι, Αλέξη? Εγώ λέω ότι δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Ίσως θα ήθελαν μια ευκαιρία να πάρουν τη ρεβάνς από τους Γερμανούς 4 χρόνια μετά το Μπέλο Οριζόντες. Δεν ξέρω. Ναι, όχι, ναι, σωστό και αυτό. Όσον άλλο όμως Γερμανία είναι, ναι. Και έτσι, η Γερμανία, εγώ έλεγα, γιατί ξέρετε, εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού δεν είμαστε και πάντα υπέρ της Γερμανίας. Πολλές φορές, επειδή ζούμε εκεί πέρα, οι Γερμανοί είναι και λίγο υπερόπτες. Όταν διακρίνονται, ξέρετε, πολλές φορές παλαιότερα μας λέγανε, εσείς οι Έλληνες μην μιλάτε, πού είσαστε, ας πούμε, δεν είσαστε. Μετά που πήραμε το Euro λίγο άλλαξε αυτό. Οι Γερμανοί είναι επικίνδυνοι αν περάσουν στο δεύτερο γύρο, πρέπει να τους συλλογίζεις πάντα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχουν αποδείξει επανειλημμένως οι Γερμανοί. Ναι. Αλλά έχασε η Βραζιλία την ευκαιρία τώρα και για τη ρεβάνς του 7-1. Τώρα πώς θα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Τοπαλίδη, πώς αναδιαμορφώνεται ο χάρτης στο Μουντιάλ? Εγώ είχα πριν το Μουντιάλ, με κάλεσαν στην R3 και εκεί που μίλησα μου είπανε πες 3 φαβορί, και στα 3 φαβορί επιμένω, συνεχίζω να επιμένω, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία. Α, και Αγγλία, ε! Βέβαια, η Αγγλία έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Αν δούμε και τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα, σε πολλά είχαν ατυχία και τους υπολογίζω εγώ τους Άγγλους. Όχι μόνο για την παράδοση που λέω ότι είχαν και ατυχία, αλλά ότι έχουν και καλούς παίκτες. Δηλαδή εμένα με πείθουν οι Άγγλοι ότι μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Ναι, μας το είχα... Άρα δεν σε πείθουν, Γιάννη μου, οι Ισπανοί, από ό,τι καταλαβαίνω? Όχι τόσο πολύ, γιατί με απογοήτευσαν λιγάκι στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Αν και την Ισπανία την έχω σαν πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, και συγκεκριμένα μου λένε καμιά φορά ποιον έχεις διακρίνει σαν πολύ καλό παίκτη μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ο Ινιέστα έδειξε πάλι τι μεγάλος παίκτης είναι. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει, αλλά σαν απόδοση όλη η ομάδα δεν έπεισε, γιατί έχει πάρα πολύ αμυντικά κενά.
Η αλήθεια είναι ότι πολύ εύκολα τρώει γκολ, πράγματι. Και όχι γκολ, αλλά φάσεις. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και εξάλλου όλοι μας είμαστε φίλοι του ωραίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή και η Ισπανία μας αρέσει και η Βραζιλία και το Βέλγιο μας αρέσει όπως παίζει. Ναι. Αλλά βλέποντας προπονητικά βλέπω σε πολλές ομάδες τρομερές αδυναμίες. Δηλαδή και το Βέλγιο η άμυνα του δεν μετρήθηκε 100%. Mm-hmm. Στη Γαλλία μπορείς να μου πεις τι σ' αρέσει, που εγώ βλέπω τα παιχνίδια και δεν μου αρέσει τίποτα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί όντως αυτό το είπα για τη Γαλλία πριν το παγκόσμιο, στα παιχνίδια που έπαιξε δεν μου άρεσε, αλλά εγώ δεν βλέπω μόνο την απόδοση στον αγωνιστικό χώρο, βλέπω και τι ονόματα έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μπορεί να εκραγεί κάποτε αυτό, να έχουν καλύτερη απόδοση. Αλλά... Κατάλαβα, σε ένα επόμενο παιχνίδι ας πούμε. Ναι, ναι, αλλά όντως συμφωνώ ότι δεν μου άρεσαν μέχρι τώρα οι Γάλλοι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και παίζουν και με τους Αργεντινούς. Ναι, και θα σας κάνω μια ερώτηση. Η Αργεντινή εκτός των Μέση τι σας άρεσε? Τίποτα. Έτσι, καλά, αυτή είναι η Αργεντινή είναι ψυχό νούμερο 2, νούμερο 3, ξέρω εγώ. Είναι... ναι, δηλαδή και εγώ μια περίπτωση από μόνη της. Ναι. Ναι, όλοι μας χαρήκαμε γιατί είμαστε και λίγο φαν του Μέση, όπως και παλαιότερα του Μαραδόνα, γι' αυτό έχουμε μια συμπάθεια στην Αργεντινή. Αλλά αυτό που έδειξε μέχρι τώρα δεν με έπεισε, και... αλλά και σε αυτούς περιμένω να εκραγούν, ίσως ο Μέση να έχει ακόμα καλύτερη απόδοση. Είναι και λίγο, ξέρετε, συζητώντας με τον κόσμο, λέμε καμιά φορά, τις συμπτώσεις που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί να τις προβλέψει κανείς. Ναι. Δηλαδή μπορούμε λίγο πολύ να προβλέψουμε τη δυναμικότητα της ομάδας, αλλά είναι τόσες πολλές οι συμπτώσεις στον αγωνιστικό χώρο που αυτές δεν μπορεί να τις προβλέψει κανείς. Μα η Πορτογαλία έφτασε να παίξει σε μία φάση, στην τελευταία φάση του τελευταίου αγώνα, κορώνα γράμματα την πρόκριση, τον αποκλεισμό της. Πώς να τα προβλέψεις όλα αυτά? Είναι... Έτσι, έτσι. Και όσον αφορά την Πορτογαλία, θα σας πω γρήγορα κάτι. Όταν είχα πάει στο Ιράν, ήμουν σε μια ομάδα που μου φέρανε έναν παίκτη, ο οποίος ήταν από την πανεπιστημιακή ομάδα. Μόλις ανέλαβα προπονητής, αυτό δεν τον βάζα να παίξει. Λέω, ρε παιδιά, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης. Λέει, ναι, πιστεύεις? Ναι, λέω. Περιμένετε, τον έβαλα, έπαιξε, τον αγόρασε η Πέρσπολης και προχθές ήταν σε όλο το Μουντιάλ βασικός. Το 19 νούμερο του Ιράν, ο Μάτζιτ Χωσέινι, ήταν βασικός στο παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα ζευγάρια, κύριε Τοπαλίδη, τι βλέπετε να γίνεται στη συνέχεια τώρα στους 16? Κροατία, μήπως συνεχίσει? Κοιτάξτε, την πολύ καλή παρουσία. Ναι, η Κροατία μας έπεισε, έχει όντως πολύ καλή ομάδα, όπως και ομάδες που αποκλείστηκαν. Η Σερβία χθες κατά διαστήματα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έχει καλούς παίκτες. Το Περού που αποκλείστηκε μου άρεσε, το Μαρόκο που αποκλείστηκε μου άρεσε. Δηλαδή υπάρχουν και ομάδες που αποκλείστηκαν, ναι, που ήταν καλές. Η Κροατία μέχρι στιγμής έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά και στο παρελθόν, αν θυμόσαστε, στο Euro τους είχαμε μέσα στα φαβορί επειδή είχαν παίξει πολύ καλά και μετά αποκλείστηκαν. Ναι. Με τον αντίπαλο που έχουν μπορεί να περάσουν. Αλλά οι Κροάτες έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχουν πάντα καλή ομάδα και κάπου τα θολώνουν, πόσο λένε, τα χαλάνε. Από τις άλλες ομάδες πιστεύω ότι οι Δανείοι με την Κροατία που παίζουν. Ναι, οι Δανείοι και αυτή δεν είναι κακή ομάδα. Έχει έναν παγκόσμιας κλάσης παίκτης όπως είναι ο Έριξεν. Και για αυτούς τους υπολογίους, δηλαδή το παιχνίδι Κροατία-Δανία δεν το έχω, αλλά πρώτο φαβορεί σίγουρα την Κροατία. Τα άλλα παιχνίδια σίγουρα η Βραζιλία φαβορεί, δεν ξέρουμε η Αγγλία και το Βέλγιο με ποιους θα πέσουνε, Πορτογαλία-Ουρουγουάη είναι αμφίροπο, Ρωσία-Ισπανία λέω Ισπανία, υπάρχουν παιχνίδια... Η Βορειοευρωπαίοι, η Σουηδία με την Ελβετία... Κέντρο-Ευρωπαίοι με Ευρωπαίους. Ναι, λίγο ανοιχτό παιχνίδι, αλλά θα έλεγα με την μπάλα που έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι η Σουηδία, ίσως θα τους έδινε αυτούς ένα προβάδισμα, αλλά είπαμε και αυτό ανοιχτό παιχνίδι, δύο ομάδες στο ίδιο επίπεδο περίπου. Να πούμε μια καλή κουβέντα επί τη ευκαιρία για τη Σουηδία, γιατί μιλήσαμε μόνο για τον αποκλεισμό της Γερμανίας, ότι σε αυτό το γκρουπ με Γερμανία και Μεξικό κατάφερε όχι απλώς να προκριθεί, αλλά να πάρει την πρώτη θέση. Για μια ομάδα που είναι ουσιαστικά τα ορφανά του Ζλάταν, μόνο που μετά τον Ζλάταν παίζουν καλύτερα και φέρνουν και καλύτερα αποτελέσματα παρά όταν είχαν τον Ζλάταν, για να επαληθευτεί ακόμα μια φορά μια μεγάλη αλήθεια του ποδοσφαίρου, ότι η δύναμη του γκρουπ είναι πιο ισχυρή από τη δύναμη του ενός. Η Σουηδία, θυμίζω, διαπέτυχε την Ιταλία τον Νοέμβριο στα play-off και επιβεβαίωσε αυτό το αποτέλεσμα με πρώτη θέση τώρα στον Όμιλο. Άρα δεν ήταν μια σύμπτωση, μια στιγμή, ήταν κάτι που επαληθεύτηκε από την πορεία μετά.
Τώρα... Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Ναι, μπορείστε. Ναι, έχει γίνει. Ναι. Όχι, ολοκληρώστε, κύριε Τοπαλίδη, για να σας κάνω και μια ακόμη ερώτηση. Ναι, συμφωνώ με αυτό που είπαμε, αλλά πρέπει να σταθούμε λίγο και στα, στα παιχνίδια. Δηλαδή, η Σουηδία με αυτή την απόδοση που μας έδειξε με το Μεξικό, βέβαια, αλλά με τη Γερμανία είχαν κλειστεί 30 μέτρα πριν την εστία τους στα καρέ και περιμένανε πότε οι Γερμανοί θα κάνουν φάσεις. Εκεί ίσως παίξανε και λίγο λάθος. Αυτό που δείξαν όμως με το Μεξικό ήταν πάρα πολύ καλή απόδοση. Δηλαδή, το ένα παιχνίδι κύλησε έτσι, το άλλο παιχνίδι διαφορετικά. Αλλά συμφωνώ ότι έχουν καλή ομάδα και το απέδειξαν στο τελευταίο παιχνίδι με το Μεξικό. Τώρα έχει δημιουργηθεί, βλέπω εδώ και στα ξένα μέσα, Αλέξη και εσείς κύριε Τοπαλίδη, μία μεγάλη κουβέντα για την Αγγλία. Τι να κάνει σήμερα, να χάσει, να κερδίσει. Και το Βέλγιο. Εγώ, επίσης, και το Βέλγιο, ναι. Δεν να χάσουν και οι δύο. Okay, εγώ... Κάποιος πρέπει να βγει πρώτος. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω θα δούνε, αν υπάρχει θέμα τακτικής, θα δούνε, γιατί πιο μπροστά παίζουν οι αντίπαλοι τους, θα δούνε ποιος θα βγει το δεύτερος. Ίσως να θέλουν από αυτόν τον όμιλο, πιστεύω, να αποφύγουν την Κολομβία, αν προκριθεί, γιατί η Κολομβία είναι πολύ καλά στοιχεία στο τελευταίο παιχνίδι. Ίσως λέω, αλλά νομίζω ότι αυτές οι ομάδες δεν θα το κοιτάξουν και τόσο πολύ, θα παίξουν ελεύθερα και θα κοιτάξουν να πάρουν την πρώτη θέση, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρώτη θέση είναι και θέμα γοήτρου. Αλλά λέω, αν κάνουν τίποτα, εφαρμόσουν τίποτα τακτική με ποιον θέλουν να πέσουν, σίγουρα θα ξέρουν τα αποτελέσματα και θα δούνε ποιος είναι πρώτος, δεύτερος. Αλλά πάλι τονίζω ότι είναι τόσο δυνατές ομάδες που θα κοιτάξουν ίσως να πάρουν την πρώτη θέση, γιατί είναι και θέμα πρεστής. Καμιά φορά παίζοντας τρομερή μπάλα και παίρνοντας επιβλητικά ένα αποτέλεσμα, επηρεάζεις και τους αντιπάλους. Δηλαδή οι αντίπαλοι βλέπουν ότι μπάλα έπαιξες, τι αποτέλεσμα πήρες, και εκείνοι ίσως θα τους επηρεάσει λιγάκι. Είναι και θέμα ψυχολογίας αυτά τα παιχνίδια. Σωστά, σωστά. Είναι όμως και ό,τι θέμα... Ό,τι προκύπτει πάντως από τα δύο στρατόπεδα είναι ότι η Αγγλία μάλλον ενδιαφέρεται περισσότερο να βγει πρώτη, σε αντίθεση με το Βέλγιο που είπε ο προπονητής, καλά, δεν είναι και μεγάλη προτεραιότητα αν θα είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι. Έτσι, ναι. Η Αγγλική, σαν όμως λέει, Γκάρεθ λέει, χάσε, πες ένα παίκτη να πάρει κόκκινη κάρτα στο 85, να γίνουμε δεύτεροι και να απολαύσουμε το πλεονέκτημα. Εντάξει. Γιατί είναι ισοβαθμίες τόσο που πάνε μέχρι τις κάρτες. Ναι, ναι, σε περίπτωση... Φοβερό. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν και είναι και το μεταξύ τους παιχνίδι, τα γκολ όλα το ίδιο, παίζει μετά το fair play ποιος θα περάσει πρώτος ή δεύτερος. Γι' αυτό λέει να πάρουμε περισσότερες κίτρινες κάρτες ή μια κόκκινη. Ναι, ναι. Να βγούμε δεύτεροι. Ναι. Φοβερό. Φοβερό, ναι, μάλιστα. Είναι κουβέντες της μπύρας αυτές και της πάντα. Ναι, εντάξει, καλά. Ναι, αλλά οι Άγγλοι πάντα έχουν το όνειρο να πάρουν το παγκόσμιο και... Εντάξει, έκαναν και δύο καλά παιχνίδια τώρα. Αν βγουν πρώτοι, ακόμα και αν περάσουν μετά το πρώτο νοκάουτ εμπόδιο, φυσιολογικά πέσουν σε έναν προημιτελικό επάνω στη Βραζιλία. Ναι. Και ακόμα και αν περάσουν τη Βραζιλία, θα πέσουν σε έναν ημιτελικό από το παρεάκι Γαλλία-Αργεντινή-Ουρουγουάη-Πορτογαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος. Ναι, αυτό, ναι. Αυτή είναι η βάση και το σκεπτικό του να βγούμε δεύτεροι, ώστε να βρούμε μπροστά, ας πούμε, μετά, ξέρω εγώ, τον νικητή Ισπανίας-Κροατίας, ας πούμε. Όχι πως θα είναι εύκολο, αλλά τέλος πάντων. Ό,τι και να είναι, ναι. Ναι, σίγουρα αυτά, κοιτάξτε, αυτά που συζητάμε εμείς, σίγουρα περνάνε και από αυτούς, τα κοιτάνε και αυτοί. Και αυτοί κοιτάνε με ποιον μπορούμε να πέσουμε, με ποιον μπορούμε να αποφύγουμε. Ναι, σίγουρα, αλλά όσον αφορά τους Άγγλους, εγώ είμαι της άποψης ότι έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, ταλαντούχους παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι και στις μικρότερες εθνικές ομάδες πήρανε τίτλους, ναι, ναι, ναι. Και βασίζονται και πάρα πολύ και στις υποδομές τους, και νομίζω ότι θα πάνε καλά, δηλαδή θα προχωρήσουν αρκετά οι Άγγλοι, αυτό το πιστεύω. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τοπαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ωφέλιμη, χρήσιμη για εμάς που παρακολουθούμε το Μουντιάλ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Αρένα 89,4.